σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μιλήσει για το από πού αγοράζουμε τα Xiaomi κινητά μας. Σήμερα θα μιλήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το service και την εγγύηση για τα Xiaomi κινητά μας από τα διάφορα καταστήματα που μπορούμε να τα αγοράσουμε. Το ξεκαθαρίζω, το σημερινό βίντεο είναι μόνο για Xiaomi κινητά. Όταν αγοράζουμε Samsung, Huawei, όλες αυτές οι εταιρείες από το Scrooge, επειδή όλα αυτά τα κινητά, τα Huawei, τα Samsung, το λέω καθαρά, όμορφα, ωραία, γιατί πάρα πολλοί θα σχολιάσουν από κάτω, αυτά τα κινητά επειδή είναι παραεισαγωγής από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή από Ρουμανία, από Γαλλία, από διάφορες έτσι, άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτά καλύπτονται από την διετή εγγύηση που δίνει αντιπροσωπεία σε αυτά τα κινητά τέλος πάντων. Έχεις την εγγύηση, δηλαδή άμα πάρεις το κινητό σου το Huawei από το Scrooge, έχεις τα 2 χρόνια εγγύηση της αντιπροσωπείας της Huawei στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί φίλοι λένε για αυτά τα refurbished, τα κινητά δηλαδή που ανακατασκευασμένα, που ήταν, είχαν κάποιο προβληματάκι και τα ξαναπουλάνε. Αυτό δεν το γνωρίζω ότι παίζει με το Scrooge, δεν αγοράζω το Scrooge κινητά και τέτοια. Οπότε δεν είμαι ο κατάλληλος να σας πω, από πάρα πολλούς το ακούω, οπότε πολλές φορές όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω σήμερα είναι ότι για να μάθεις κάτι, το πώς λειτουργεί, πρέπει να πάθεις πρώτα. Και εγώ την έχω πάθει σε ό,τι έχω κάνει με τα κινητά εδώ και πολλά χρόνια. Είμαι από το 2010 είχα πάρει το πρώτο μου smartphone, το HTC, το Wildfire. Γενικά και πριν είχα κάποια Nokia. Γενικά την έχω πάθει με το θέμα του service. Και από Ελλάδα και από Scrooge και από επίσημο κατάστημα, δηλαδή από μεγάλη αλυσίδα και από την Κίνα. Έχω καταλήξει να αγοράζω από την Κίνα γιατί με βολεύει παραπάνω και πέρα από την πλάκα συνονούμαι καλύτερα και βγάζω γρηγορότερα λύσεις στο πρόβλημά μου και νιώθω και έτσι είναι, δεν θα χάσω τα λεφτά μου ό,τι και αν γίνει. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όταν αγοράζεις Xiaomi κινητό από τον Κοτσόβολο, από το Public, δηλαδή τα κινητά που είναι εισαγωγή της InfoQuest, που είναι παραπάνω εννοείται η τιμή τους, όλα αυτά τα κινητά καλύπτονται από διετή εγγύηση από την InfoQuest. Όχι τα κινητά του Scrooge, μόνο τα κινητά που τα πουλάει τα μεγάλες αλυσίδες της κοινής εισαγωγής της InfoQuest. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. 2 χρόνια εγγύηση από το service της InfoQuest. Αυτό. Να σας πω ότι πριν πολλά χρόνια, πριν 12 χρόνια με ένα Nokia θυμάμαι, το 5800 ήταν, το 5580 ήταν το πρώτο έτσι κινητό με οθόνη αφής της Nokia, είχε και stylus τέλος πάντων, το είχα αγοράσει από το πλαίσιο. Το κινητό εκείνο είχε 1000 προβλήματα πάνω, δηλαδή θυμάμαι, και ποια είναι η διαφορά να το πω και να το ξεκαθαρίσω και πριν, όταν αγοράζεις από public έχεις 7 μέρες, οι πρώτες 7 μέρες είναι το DOA, δηλαδή κάποιο πρόβλημα να έχει το κινητό σου στις πρώτες 7 μέρες θα στο αντικαταστήσουν. Το ίδιο ισχύει και από το Scrooge. Στις 7 πρώτες μέρες, αν έχεις πρόβλημα, θα στο αντικαταστήσουν, αλλά θα πω στη συνέχεια ποιες είναι οι μικρολεπτομέρειες. Και το ίδιο ισχύει, αλλά η διαφορά είναι π.χ. όταν αγοράζουμε από Κίνα, από Banggood, από οπουδήποτε και αγοράζουμε ένα κινητό κάτι, όπως είπα, κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι και την ώρα που το ανοίγουμε και το μπουτάρουμε και το ελέγχουμε για να είναι όλα σωστά. Από την Κίνα σου δίνουν, από τον Banggood π.χ. σου δίνει 2 μέρες DOA. Δηλαδή, το ανοίξει το κινητό, του στείλει μήνυμα ότι ξέρεις, φαίνεται που, ότι το παρέλαβε το κινητό και του στείλει μήνυμα την επόμενη μέρα, ξέρεις, το κινητό μου έχει πρόβλημα, θα πάρει πίσω τα λεφτά σου ή θα συνονιθεί να γίνει αυτό που πρέπει. Συνεχίζω με την ιστορία από το Nokia. Είχε πάρα πολλά προβλήματα το κινητό, δεν λειτουργούσε το ακουστικό, μετά είχε χαλάσει η πλακέτα, κάτι τέτοιο. Είχα απευθυνθεί στο πλαίσιο. Αυτό θυμάμαι ήταν στις 10 μέρες που το είχα πάρει το κινητό. Οπότε το DOA δεν ίσχυε. Παρακάλεσα, έκανα αλλιώς, τίποτα δεν τους ένοιαζε. Σου λέει το κινητό έχει πρόβλημα, είναι της Nokia. Το μόνο που κάνανε ήταν να το αφήσει το κινητό σε αυτούς και αυτοί να το στείλουν στο επίσημο service της Nokia. Το άλλο που μου είπαν, άμα θες να γίνει γρηγορότερα η όλη φάση, να το στείλεις μόνος σου. Τέλος πάντων το άφησε εκεί πέρα στο πλαίσιο. Το στείλανε, μου πήρε κοντά ένα μήνα να έρθει πίσω το κινητό για το πρόβλημα του μικροφόνου. Πάρα πολλά τηλέφωνα. Μου φαίνεται ότι ήταν αρβάτο, ήταν το service. Τέλος πάντων, πάρα πολλά τηλέφωνα, δεν έβγαζα άκρη, δεν ξέρανε, δηλαδή έκανε ένα μήνα. Πέρα την πλάκα έκανε ένα μήνα. Έρχεται το κινητό, κακοποιημένο το κινητό με την έννοια ότι για να το ανοίξουν εδώ πέρα γύρω-γύρω στο πλαίσιο, τότε ήταν που διαχώριζε εδώ πέρα γύρω-γύρω το πλαίσιο μπρος και πίσω. Κακοποιημένο, δηλαδή βάλανε κατσαβίδι για να το ανοίξουν, είχε φαγωθεί όλη η πλευρά. Δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Αυτό δηλαδή είναι με το service. Δηλαδή σου στείλουν, τέλειο σου λέει αυτό είναι, ό,τι θέλεις κάνεις. Εμείς έτσι το πήραμε το κινητό, δεν μπορείς να βγάλεις άκρη.
Μετά από μια εβδομάδα ξαναχαλάει το ίδιο το κινητό και τότε μου κάνανε 2 μήνες να έχω κινητό. Δηλαδή μέχρι να το ξαναφέρουν πίσω, πάλι δεν έβγαζα άκρη με τα σέρβις, με τα τηλέφωνα. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Όταν λέω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στη συνέχεια μπήκε στη ζωή μας το Scrooge, αγόραζα από το Scrooge τα κινητά μου και το HTC του Wildfire. Μετά είχα πάρει το iPhone το 5, το οποίο το είχα πάρει από επίσημο κατάστημα. Μετά ξαναγύρισα στο Scrooge, είχα πάρει το Huawei το P7. Και μετά, επειδή ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος με το Huawei το P7, είχα πάει στο Huawei το P8, το οποίο δεν ήταν καλό κινητό. Είχε τα προβλήματά του. Μετά η Huawei, μετά το Huawei P9, P10 πήρε μπρος. Το P8 δεν ήταν καλό κινητό για μένα προσωπικά. Το οποίο είχε βγει ένα update στο ίντερνετ κανονικά από την επίσημη σελίδα της Huawei. Το κατέβασα στον υπολογιστή μου για να το φλασάρω πάνω στο κινητό. Απλή διαδικασία, δεν ήταν κάτι. Το κινητό όμως μάγκωσε, κόλλησε. Και από τη στιγμή που ήταν αγορά από το Scrooge, από ένα κατάστημα τώρα πριν 6-7 χρόνια, πότε, πριν 6 χρόνια, 2014-2015 ήταν, παίρνω τηλέφωνο τέλος πάντων το κατάστημα, έχεις την απόδειξη, έχεις το ένα, δηλαδή δεν τους πολύ νοιάζει, γιατί από τη στιγμή που το πούλησαν και είναι επίσημες εντυπωσίες, σου λέει κάτσε βρες την άκρη μόνο σου. Από τη στιγμή όμως που το πρόβλημα ήταν δικό μου, δηλαδή επειδή εγώ το φλάσαρα, θα μπορούσα να βγάλω άκρη τέλος πάντων, αλλά επειδή εγώ το φλάσαρα, το πήγα εγώ σε ένα σέρβις κινητών πάνω στην Μεγάλο Αλεξάνδρου στον Εύωσμο, πάρα πολύ καλά παιδιά. Δηλαδή, 2 φορές που τις επισκέφτηκα, πάρα πολύ σωστή. Και σε μια περίπτωση, π.χ. μου είπανε, μην το κάνεις εμάς, γιατί δεν ξέρουμε, π.χ. Άμα θέλει κάποιος έτσι να τον προτείνω, πάνω στον Εύωσμο, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου είναι το συγκεκριμένο έτσι σέρβις. Έχω χρόνια να πάω, δηλαδή από τότε, αλλά θυμάμαι ήταν πάρα πολύ καλή και συνεργάσιμη. Μου το άφησε το κινητό, μου είπε από πριν τιμή. Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας, δεν πουλάει κάτι. Είναι επαγγελματίας σέρβις κινητών, υπολογιστών και τάμπλετ και όλα αυτά. Αυτούς τους εμπιστεύομαι. Και όταν έχουν ένα κατάστημα που έχει χρόνια σε μια περιοχή και κρατάει το κατάστημα, σημαίνει ότι είσαι καλός ως ένα βαθμό. Οπότε το φτιάξα έτσι το κινητό μου. Πέρσι πήρε ο αδερφός μου ένα ρολογάκι από Scrooge, ένα Xiaomi, το οποίο έκανε κάποια προβληματάκια, κολούσε κάπως και μου λέει, ξέρεις, επειδή δεν το έχει με αυτά ο αδερφός μου, δεν ασχολείται τέλος πάντων, μου δίνει τα τηλέφωνα τέλος πάντων να επικοινωνήσω εγώ με το Scrooge, με αυτό το κατάστημα. Το πρώτο πράγμα που μου είπανε στο κατάστημα από το Scrooge ήταν, έχεις λέει την απόδειξη. Λέω εντάξει, θα τη βρω, λέω την έχω. Και αυτό και κάτι άλλο να σας πω, όλοι εσείς που αγοράζετε το Scrooge, πόσοι από εσάς κρατάτε την απόδειξη. Πρώτον. Δεύτερον, μιλάω με αυτό το κατάστημα, μου λέει θέλω πρώτα λέει, να μου στείλεις την απόδειξη αγοράς. Οκ, λέει την έχω. Λέω στείλε μου fax, λέω, να σε στείλω. Δεν έχουμε, μου λέει fax. Και πάλι δεν ήταν από τα μικρά καταστήματα, ήταν από αυτά που είναι μεγάλα καταστήματα, δηλαδή έχουν πολλές πωλήσεις. Μου λέει δεν έχουμε fax. Δηλαδή, εν έτη 2019 τότε, επιχείρηση που ασχολείται με τεχνολογία δεν έχει fax. Πού ακούστηκε. Τέλος πάντων, το ρολογάκι μετά το προσπάθησα μόνος μου, το πείραξα, το έκανα, το έφτιαξα, δεν το έστειλα, αλλά και μόνο η διαδικασία πρώτα να στείλω απόδειξη. Να δουν ότι είναι OK και μετά να στείλω και το ρολόι ή μάλλον να τα στείλω μαζί. Και να βγάλουν άκρη αν φταίει το ρολόι. Αν φταίει, θα με έπαιρνε καιρό. Σίγουρα θα με έπαιρνε καιρό. Ποια είναι η διαφορά με την Κίνα. Με την Κίνα, π.χ. και με κινητά από Gearbest, θυμάμαι και από Banggood, ένα κινητό είχα στείλει πίσω, το οποίο είχε πρόβλημα. Επικοινωνείς με το κατάστημα. Όταν αγοράζεις μέσω PayPal, έχεις 6 μήνες ασφάλεια στην παραγγελία σου, άσχετα έρθει κατεστραμμένο ή δεν έρθει καθόλου ή υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επικοινωνείς με το PayPal. Το PayPal σε συνδέει με το κατάστημα και βγάζει άκρη και παίρνει μια απόφαση η οποία είναι δίκαιη. Το PayPal βγάζει δίκαιες αποφάσεις όταν αγοράζει κάτι και έχει πρόβλημα. Είχα στείλει ένα κινητό πίσω. Για να στείλει ένα κινητό, π.χ. πίσω στο Banggood, θέλει γύρω στις 2 εβδομάδες να πάει Κίνα. Το στέλνει εσύ από εδώ, από Ελλάδα, από Κύπρο με register. Πάει στην Κίνα. Τα έξοδα για ένα κινητό, π.χ. είναι, θυμάμαι, 6, 7, 8 ευρώ, κάτι τέτοιο. Το παίρνουν το κινητό, το κάνουν το service του, τι χρειάζεται, στο στέλνουν πίσω δωρεάν. Η όλη διαδικασία θέλει περίπου, στην καλύτερη περίπτωση, 1,5 κοντά 2 μήνες. Κοντά 2 μήνες είναι το max. Οπότε να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Και το Gearbest και το Banggood δίνουν 1 χρόνο εγγύηση. Και σε ένα λαπτοπάκι που είχα πάρει από το Banggood, πριν ξεκινήσω το κανάλι, το είχα δείξει μάλλον και λίγο, μου το έστειλα το λαπτοπάκι, είχα πληρώσει, ήταν και μεγάλο, είχα πληρώσει 12 ευρώ θυμάμαι για λάπτοπ πόσο ήταν 1,5 κιλό, με register, το είχαν πάρει, μου το φλάσαραν τι μου το κάνανε, είχε κάποιο πρόβλημα με το λειτουργικό και ήταν μια χαρά και μια χαρά το λαπτοπάκι. Γενικά υπάρχει service από την Κίνα, υπάρχει service, υπάρχει εγγύηση, απλά το θέμα είναι ότι θα φας 1,5, 2 μήνες, 1 μήνα μέχρι να το στείλεις και να το πάρεις πάλι πίσω. Είναι διαδικασία, το ξέρω, το καταλαβαίνω, αλλά είτε διαδικασία είναι
π.χ. έχουμε εδώ μπροστά μας το Xiaomi, το Redmi, το 9S. Π.χ. το αγοράσει το κινητάκι τέλος πάντων και στους 2 μήνες σου χαλάσει η USB φόρτιση ή σου χαλάσει εδώ πέρα τα πλήκτρα π.χ. Γενικά το καλό και αυτό που γι' αυτό όλοι σας είστε χαλαροί, τα Xiaomi κινητά δεν βγάζουν πολλές ζημιές. Όλα τα κινητά χαλάνε, όλες οι εταιρείες, όλα είναι ζημιάρικα, αλλά σχετικά δεν χαλάνε. Οπότε γι' αυτό και πάρα πολύ λέω, άλλος πήρα 5 κινητά π.χ. από το Σκούρτς και δεν έβγαλε κανένα πρόβλημα. Το ίδιο κινητό το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι το ίδιο κινητό. Αυτό που παίρνεις από την Κίνα, το Banggood, από το Scrooge και από το Public, είναι το ίδιο κινητό. Το στέλνουν οι ίδιες εταιρείες. Μάλλον είναι ίδιες κατασκευής, ίδια global version, το ίδιο ακριβώς κινητό, τα ίδια specs. Δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Δηλαδή είναι η ίδια ποιότητα κινητού. Δεν είναι πρώτης ποιότητας του Public, δεύτερης ποιότητας του Scrooge και τρίτης ποιότητας του Banggood. Είναι όλα ίδιες ποιότητας, ίδιας κατηγορίας να το πω. Οπότε το κινητό σου π.χ. χαλάσει τώρα αυτό το κουμπάκι και το πας στο κατάστημα, όπως είχα πάει και εγώ στο σέρβις για το Huawei το P8 και μου λέει ο άνθρωπος, μου χάλασε, τότε μου είχε χαλάσει αποθηκευτικός χώρος, το τσιπάκι του αποθηκευτικού χώρου και μου λέει πρέπει να το παραγγείλω από την Κίνα, θέλω λέει 3 εβδομάδες. Και άλλες λέει κάποιες μέρες να το φτιάξω, υπολόγιζα 1 μήνα. Τόσο με πήρε, 1 μήνα για να μου το φτιάξει το κινητό. Θα το φας τον καιρό σου και από το Scrooge, δηλαδή άμα δεν είναι κάποιο ανταλλακτικό το οποίο το έχει εκεί την ώρα, θα στο φτιάξει. Okay. Και πάλι, να το πω και να το ξεκαθαρίσω, κάποια σκουρτζομάγαζα μπορεί να συνεργάζονται με έναν καλό τεχνίτη σέρβις κινητών. Έναν καλό. Κάποια άλλα καταστήματα μπορεί ο άλλος να το παίζει μάγκας, όπως λέει ο Κυρτάκης, και να τα φτιάχνει μόνος του το σέρβις των κινητών, το οποίο να μην ξέρει. Οπότε είναι πού θα πέσεις και κανένας δεν σε εγγυάται ότι το κινητό σου θα στο φέρει ακριβώς την κατάσταση που το έχεις. Γιατί δεν υπάρχει εργοστασιακή εγγύηση, δεν είναι επίσημο σέρβις από το Scrooge. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αυτό που θέλω να σας περάσω σαν μήνυμα είναι άμα μπλέξεις, άμα σου χαλάσει το κινητό, έχεις θέμα. Τα σέρβις και όλα αυτά γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε καλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών σε κάτι τέτοιο. Γιατί οι άνθρωποι δεν πληρώνονται καλά, δεν είναι καλές εταιρείες οι πιο πολλές, δεν γίνεται καλή δουλειά. Οπότε θα μπλέξεις με τα τηλέφωνα, θα αργήσει. Δηλαδή δεν είναι. Θα πας το κινητάκι σου, π.χ. άμα μόνο πληρώσεις, το πας το κινητάκι σου σε 2 μέρες και στο φτιάξεις. Μόνο άμα είναι κάτι, π.χ. το USB ή κάτι που το έχεις στο κατάστημα και στο αλλάξει. Άμα είναι κάτι παραπάνω, θα αργήσει το ανταλλακτικό ή άμα είναι κάτι παραπάνω που δεν το ξέρει να το κάνει, αυτός θα πρέπει το κινητό να το στείλει από εκεί που το αγόρασε για να το φτιάξουν. Οπότε γιατί και τα κινητά του Banggood και τα κινητά του Scrooge τέλος πάντων από την Κίνα τα φέρνουν. Δηλαδή δεν είναι κανένα μυστικό, από την Κίνα τα φέρνουν αυτά τα κινητά. Οπότε είναι πού θα πέσεις. Γενικά θα τελεπορηθείς όταν σου χαλάσει ένα κινητό. Και όπως είπαμε, το καλό με τα Xiaomi κινητά είναι ότι δεν χαλάνε τόσο εύκολα. Δηλαδή, έχω πάρει πάνω από 50 κινητά που τα έχω ανοίξει, που τα έχω δείξει, που τα έχουν οι γονείς μου, οι φίλοι μου, τέλος πάντων. Κανένας δεν είχε κανένα τρελό θέμα. Κάποιες φορές, π.χ. θυμάμαι με ένα κινητό, ήταν το headphone jack. Κάποιες φορές δούλευε, κάποιες φορές δεν δούλευε. Σε μία i4 πριν 5 χρόνια. Μόνο αυτό θυμάμαι έτσι σαν μεγάλο πρόβλημα. Αλλά γενικά δεν έχουν προβλήματα. Οπότε και κάτι άλλο να σας πω εσάς πάρα πολύ τους φίλους που είστε υπέρμαχοι έτσι των σκουρτζομάγαζων. Καλά κάνετε και τα αγοράζετε από εκεί και εγώ μπορεί άμα δεν ασχολιόμουν με όλο αυτό από εκεί να αγόραζα. Αλλά να σας πω κάτι, πάρα πολλά καταστήματα ξέρετε ότι έχουν βαρέσει κανόνια από το Scrooge. Δηλαδή φτιάχνει ο άλλος μια επιχείρηση, πουλάει 100, 200, 500, 1000 κινητά, αλλάζει αφημί, άλλη εταιρεία. Τι γίνεται εσύ που αγοράζεις σήμερα το κινητό σου από το Scrooge, από ένα κατάστημα και σε 6 μήνες που θα σε χαλάσει το κατάστημα να μην υπάρχει. Είσαι ξεκρέμαστος 100%. Όταν λέω 100%, 100%. Και κάτι άλλο να ξέρετε, που λέει κάποιοι υπάρχουν νόμοι. Στην Ελλάδα νόμος και ελληνικό κράτος είναι 2 έννοιες αντίθετες. Δεν θα βγάλεις άκρη. Από αγορές από ίντερνετ, όταν λέω από ίντερνετ, με τη διαδικασία να πληρώσω με κάρτα, με PayPal, όλες αυτές τις διαδικασίες, γιατί αγορά μέσω ίντερνετ με αντικαταβολή είναι λεφτά, έχεις απόδειξη, είναι χαρτιά πάλι. Δεν είναι. Όταν αγοράζεις κάτι από το ίντερνετ με PayPal, είναι κατοχυρωμένη η αγορά σου. Φαίνεται στο σύστημα και θα φαίνεται για πάντα η αγορά σου. Ότι εσύ παρέλαβες, αγόρασες αυτό το κινητό, σε αυτή την τιμή, το παρέλαβες τότε και έγινε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος να στο αναιρέσει όλο αυτό. Ό,τι και αν γίνει, θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου ή μάλλον θα γίνει κάτι που είναι δίκαιο και για τους δύο τέλος πάντων. Πήγε και εμένα ένα ταμπλετάκι που είχα πάρει πάρα πολύ παλιά, μάλλον 2015 από τον Gearbest, είχε κάποιο θεματάκι, μου λέει π.χ. Okay, δεν είναι. Δούλευε, αλλά είχε το θέμα του. Μου λέει θα σε δώσω partial refund. Δηλαδή, π.χ. το ταμπλετάκι έκανε 70 ευρώ. Δούλευε, okay. Έστειλα βίντεο ότι κάνει αυτό το πρόβλημα που όντως το έκανε και μου λέει π.χ. δεν αξίζει να το στείλεις πίσω. Μου το είπαν και οι ίδιοι. Σε δίνουμε 35 ευρώ στη μισή τιμή να πάει να το κάνεις service εκεί που είσαι.
Οπότε πάντα βγάζει την άκρη από την Κίνα. Είχε να πω και κάτι άλλο για το Scrooge που το αντιμετώπισε ένα ξαδερφάκι μου. Παράγγελε, π.χ. θυμάμαι πέρσι το Redmi Note 7. Είχε προβληματάκι. Το είχε παραγγείλει σε μπλε χρώμα. Είχε προβληματάκι. Το στέλνει πίσω. Λέει: Οκ. Ήταν στι 7 μέρε. Μου λέει: Οκ. Θα το πάρουμε πίσω. Μια χαρά. Αλλά του λένε: Δεν έχουμε το Redmi Note 7 τώρα σε μπλε χρώμα. Και στην έκδοση που το πήρε. Λέει: Σε άλλο χρώμα. Ούτε σε άλλο χρώμα. Έχουμε την πιο μικρή έκδοση. Οπότε περίμενε 3 εβδομάδες το κατάστημα του Scrooge να ξαναστοκάρει για να του το στείλουν. Οπότε μην τρελαίνεστε ότι τόσο καλά. Απλά παίρνει ένα κινητάκι, το παραγγέλνει σήμερα, σου έρχεται αύριο μεθαύριο και είσαι OK. Σε μια καλή τιμή αυτό. Μετά από εκεί και πέρα, ό,τι έχει να κάνει με το σέρβις και όλα αυτά, δεν είσαι σίγουρος. Δεν είναι τίποτα εγγυημένο. Οπότε το ρίσκο είναι δικό σας. Οπότε αυτά λοιπόν, φίλοι μου, και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Από κάτω θα έχω links με διάφορα κινητά, έτσι, γκατζετά και κάτι τέτοια. Τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye.